Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει μέχρι και σήμερα σημαντική απουσία από τα σχολεία και του Ηρακλείου εκπαιδευτικών ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη. Τα κενά φτάνουν τα 300, ενώ σε επίπεδο χώρα μετρούν κάποιε χιλιάδε, με του εκπαιδευτικού να τονίζουν ότι ουσιαστική μέρημνα για να αναπληρωθούν δεν έχει υπάρξει. Οι ανάγκε για τα νηπιαγωγεία και για τα δημοτικά σχολεία ξεπερνούν τι 300 μόνο στο νομό Ηρακλείου. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι χιλιάδε επίπεδο ε, πανελλαδικό. Ε, δυστυχώς ε, με βάση και τη συνάντηση που έγινε πριν λίγο ημερών με τη Δασκαλική Ομοσπονδία ε, και τον Υπουργό Παιδείας ε, η ηγεσία του Υπουργείου δήλωσε ότι η επόμενη φάση θα γίνει αρχές ε, ε, του Οκτώβρη αυτό καταλαβαίνουμε ότι μέχρι να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι Καθυστερεί, ε, καθυστερούν ε, να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι και να ξεκινήσει προφανώς και να ομολοποιηθεί το εκπαιδευτικό έργο ε, στις σχολικές μονάδες. Αυτό που συμβαίνει δείχνει μία, ε, μία, ένα κενό στη διοίκηση, ε, ίσως το κάνουν βέβαια και για οικονομικούς λόγους, αλλά αυτό δεν αφορά τον, ε, τους απλούς πολίτες. Εμείς συζητάμε ε, κάλυψη από την αρχή την άνοιξης χρονική χρονιάς όλων των τμήματων και όλων των μαθητών. Όπω ανέφεραν συνδικαλιστέ του χώρου, οι ανάγκε παιδιών για παραλληλή έχουν αυξηθεί. Ενώ αυτό ο αυξημένο αριθμό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί από δασκάλου που πηγαίνουν από παιδί σε παιδί και από τμήμα σε τμήμα. Κάτι που όχι απλά επιδεινώνει τη θέση των παιδιών που έχουν ανάγκη παράλληλη στήριξη, αλλά και των υπόλοιπων παιδιών μέσα στα τμήματα. Τα παιδιά αυτά ε, θέλουν υποστήριξη από παράλληλη στήριξη και όταν έχει μέσα δύο-τρει περιπτώσει χωρί κάλυψη παράλληλη, ε, αυτό καταλαβαίνουμε ότι επιβαρύνει τα ίδια τα παιδιά, όσο και όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Ε, έχουμε αντιδράσει πάρα πολλέ φορέ ω ε, σύλλογο. Η διεύθυνση αναγκάστηκε να στείλει, ε, παραδείγματο χάρη, δύο ή τρει περιπτωσει χωρι καλυψη παραλληλη αυτο καταλαβαινουμε οτι επιβαρυνει τα ιδια τα παιδια οσο και ολη τη μαθησιακη διαδικασια εχουμε αντιδρασει παρα πολλε φορε ω συλλογο η διευθυνση αναγκαστηκε να στειλει παράδειγμα χαρη δυο η τρει εκπαιδευτικου Παράλληλη στήριξη, οι οποίοι διαμοιράζονται σε αυτά τα παιδιά. Άρα, κανένα παιδί δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου διδακτικά και παιδαγωγικά ε, όσον αφορά την ε, παράλληλη στήριξη. Με την καθημερινότητα, λόγω των ελλείψεων, έχει δυσκολέψει το εκπαιδευτικό έργο. Οι δάσκαλοι προγραμματίζουν κινητοποιήσει, ζητώντα άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικών παράλληλη στήριξη, προκειμένου να αρχίσει να ομαλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Και επιβαρύνουν τόσο τα παιδιά αυτά με τι μαθησιακέ δυσκολίε και τι ιδιαίτερε εκπαιδευτικέ ανάγκε, αλλά και το σύνολο των μαθητών ενό τμήματο. Καθώ καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει ένα τμήμα και με τι συγχωνεύση, πάνω πάρουμε μια περίπτωση με συγχωνευμένο τμήματα, με συγχωνευμένο τμήμα στα 25 παιδιά και να έχει και μέσα και τρει-τέσσερι διαγνώσει μαθητών, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η παροχή του εκπαιδευτικού έργου και η ομαλή λειτουργία σε επίπεδο σχολικού τμήματο.